Λοιπόν, σας φέρνω σε αυτό εδώ το σημείο γιατί αυτό εδώ το σημείο τα τελευταία 10 χρόνια είναι το εισιτήριό μου. Είναι ένα χωριό κάπου στη Βαυαρία. Η μητέρα μου μένει εδώ, μένει σε αυτό το σπιτάκι. Λίγο θα το δείτε. Βλέπετε αυτή τη μητούλα που εξέχει, εκεί αυτό το σπιτάκι. Ακριβώς αυτή τη μητούλα είναι το σπίτι που μένει η μητέρα μου τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Και από εδώ έχω κάνει όλες μου τις νέες αρχές. Όταν οτιδήποτε καινούριο ξεκινάω, συνήθως ξεκινάει από εδώ. Γι' αυτό λοιπόν σας φέρνω σε αυτό το σημείο, γιατί ξεκινάω κάτι καινούριο και νομίζω ότι είναι το καλύτερο σημείο για να σας μιλήσω γι' αυτό. Και φυσικά, όπως έχετε δει στον τίτλο, θέλω να σας μιλήσω και για το κανάλι μου, γιατί με ρωτάτε τι θα γίνει με το κανάλι μου, επειδή ξεκινάω κάτι καινούριο. Οπότε σε αυτό το βίντεο έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω και γι' αυτό. Ας ξεκινήσει το βίντεο! This is my pity party. Back. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass. Λοιπόν, θα σας μιλήσω πρώτα για αυτό εδώ το κανάλι, το οποίο είναι περίπου 4 ετών τώρα. Πριν 4 χρόνια ανέβασα το πρώτο μου vlog βίντεο. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που ποστάρω. Είμαστε στον αέρα. Και αυτό το κανάλι ξεκίνησε όταν άφησα τη δουλειά μου το Λονδίνο. Τελευταία μέρα στη δουλειά σήμερα. Βασίλης, we were... And you're gonna film it. Likewise. Oh, wait. Here you go, mate. She's in there. Good luck. And don't cry, don't cry. Don't cry. Remember me. Μετακόμισα στο Los Angeles, αγόρασα ένα van. Και ξεκίνησα να κάνω, να γυρνάω βιντεάκια και να τα ανεβάζω στο YouTube. Από τότε ακολούθησαν περίπου 100 βίντεο, λίγο περισσότερα από 3 εκατομμύρια views από ό,τι έχω κοιτάξει, 30-31.000 subscribers, που σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπετε αυτά τα βίντεο. Άπειρα σχόλια, άπειρα μηνύματα, ανθρώπους που με έχουν ερωτήσει πώς να κάνουν και εκείνοι μια αντίστοιχη εμπειρία. Έχω λάβει πραγματικά χιλιάδες μηνύματα τέτοια. Κάποιοι επηρεάστηκαν περισσότερο και έκαναν βίντεο στο YouTube κάνοντας κάτι αντίστοιχο. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα βίντεο μου στην Αμερική επηρέασαν αρκετό κόσμο και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί τους επηρέασαν θετικά, τους επηρέασαν με το να κάνουν πράγματα. Μου είπανε προσωπικά ότι επηρεάστηκαν από αυτά τα βίντεο και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο σκοπός όταν κάνεις κάτι, να επηρεάσεις έστω και έναν άνθρωπο, και εκεί είναι που πραγματικά ικανοποιείσαι και χαίρεσαι από τη δουλειά που έχεις κάνει. Και τώρα έρχομαστε στο σήμερα και το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Αυτό το κανάλι δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω, γιατί είναι κάτι σαν παιδί μου, είναι κάτι που το αγαπάω πολύ, είναι κάτι που έχω δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Πάντα θα ανεβάζω εδώ, ήδη έχω ετοιμάσει και βίντεο για το Παρίσι και το Δουβλίνο για να ανεβάσω για αυτό το κανάλι. Αλλά παράλληλα θέλω να ξεκινήσω και κάτι καινούριο. Και αυτό το καινούριο που θέλω να ξεκινήσω είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη κάνω. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν είναι ταξιδιωτικού περιεχομένου κυρίως αυτό που θα κάνω. Θα είναι σε διάφορες χώρες, το background θα είναι σε διαφορετικές πόλεις κάθε φορά, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Και επίσης μια ακόμα μεγάλη διαφορά είναι ότι αυτό το κανάλι θα είναι στα αγγλικά. Οπότε σαν στόχο έχει να φτάσει μεγαλύτερο κοινό. Μια ακόμα μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν το κάνω μόνος μου αυτό το κανάλι. Το κάνω μαζί με τον Στέλιο, που έχετε δει και από προηγούμενα βίντεο. Μαζί μου σήμερα θα είναι και ο Στέλιος Ζαχαρίου, ο οποίος θα είναι βοηθός σήμερα. Θα βοηθάει σε όλη τη διαδικασία.
Στην εδώ, σαν αυγό είναι. Μα οπότε μαζί με τον Στέλιο ετοιμάζουμε αυτό το κανάλι και τον τελευταίο μήνα ταξιδεύαμε στην Ευρώπη για ένα μήνα περίπου. Ήταν πραγματικά πολύ κουραστικός μήνας, ήταν πολύ έντονος, αλλά φυσικά απολαύσαμε την όλη εμπειρία. Ήταν κάθε μέρα και μία εμπειρία, κάθε μέρα και ένα βίντεο, κάθε μέρα και μία διαφορετική εμπειρία. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε στα βίντεό μας και να σας τα δείξουμε το συντομότερο δυνατόν. Απλά είναι τεράστιος όγκος δουλειάς αυτή τη στιγμή για να κάνουμε το μοντάζ και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα βγάζουμε. Αυτό το κανάλι λοιπόν είναι, θα το δείτε στο description, έχω αφήσει το link. Ακόμα δεν υπάρχει κανένα βίντεο, λέγεται Shenanigans. Shenanigans, ψάξτε να βρείτε αυτή τη λέξη τι σημαίνει. Hey, how are you guys? We're at the airport, in Stansted Airport in London, and guess what? We have no flights booked right now, so we have no tickets. Hello? The challenge is to find a stranger and convince him to throw a party in his boathouse. For how long? For a couple hours. Yeah, I'm actually in an exchange program for 60 minutes. I'm coming from Iceland, as you see. Cool. Yeah, studying about frogs, anatomy of frogs' legs. It's very interesting subject. Yeah, it's just for specific legs only. Do you know the paper clip challenge? Yes. Okay, so we're doing this challenge today. We can't quit here. Let's see how far we can get. Tattoo or piercing for this little guy here? So, are we sure that we're doing this? Whatever follower says. Okay, Vasilis is in his position right now. That's a beautiful house. Yeah. We're in. But we made it. So hungry. 5 hours in. Give the camera. Yeah. Oh my god! I do have to be really careful. There's one more floor. No way. Yeah. Both. We actually asking strangers to cook them dinner for tonight. So we choose the dinner. You just have to say yes. I'm gonna leave Stelios here, but I will take his wallet. Give me your wallet. Ten minutes. Come on, get up. Front, back. How do you even? No, asking strangers to come with us in a different city, just on the spot. What city? She's very close. Oh. Do you regret saying yes in the train station? I don't regret it. Θα είναι μεγάλη υποστήριξη για μας να κάνετε subscribe από τώρα, ώστε όταν βγουν τα βίντεο να έχουμε ήδη subscribers και να ξεκινήσουν ήδη να ρολάρουν. Περίπου σε ένα μήνα από τώρα θα βγουν τα βίντεο, ίσως και λίγο νωρίτερα. Αλλά είναι βίντεο που ακόμα και εγώ ανυπομονώ να τα δω έτοιμα και να δω ολόκληρα τα βίντεο, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Όσοι ακολουθείτε το Instagram έχετε δει κάποιες λεπτομέρειες για το τι έχει γίνει. Ακολουθήστε το Instagram, γιατί εκεί ανεβάζουμε λεπτομέρειες και οτιδήποτε είναι σχετικό με τα βίντεο που θα ανέβουν και όλα τα updates που χρειάζεται να κάνουμε. Και μιας και μιλάμε για YouTube, μιλάμε για τα κανάλια μου, τώρα να σας πω για το πώς εγώ επιλέγω τη μουσική που βάζω στα βίντεό μου, που θεωρώ ότι η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του βίντεο. Ο τρόπος που επιλέγω τη μουσική, όπως παράδειγμα στο ξεκίνημα του βίντεο που έμπαινα στο πλάνο.
Πρέπει να ταιριάζει η εικόνα με το συνέστημα της μουσικής, με το συνέστημα που βγάζει η μουσική. Οπότε πάνω εκεί εγώ κάνω την αναζήτηση, ψάχνω να βρω συγκεκριμένα σε τι mood μουσική χρειάζομαι. Κυρίως ξεκινάω την αναζήτηση στη μουσική μου με το mood, με τη διάθεση. Οπότε πάω στο site της Epidemic Sound, πατάω εκεί που λέει moods, διάθεση και ψάχνω ανάλογα με τη διάθεση να βρω αυτό που εγώ θέλω να δώσω στο βίντεο. Στο συγκεκριμένο βίντεο, το mood που θέλω να δώσω ήταν κάτι πάνω στη φύση, πάνω σε κάτι χαλαρωτικό και ήρεμο, σε ένα χαλαρό περίπατο που εγώ έκανα μέσα στη φύση, δίπλα στο ποτάμι. Οπότε ήθελα να είναι πάνω σε, να πατάει πάνω σε αυτή την εικόνα η μουσική και κάπως έτσι κατέληξα να επιλέξω το συγκεκριμένο κομμάτι. Τα moods με βοηθάνε πάρα πολύ στο να επιλέξω μουσική για τη σκηνή που θέλω να το χρησιμοποιήσω. Και φυσικά ανάλογα το background και σε ποια πόλη εξερευνείς και που βρίσκεσαι, εκεί αλλάζει και η μουσική. Παράδειγμα, τώρα που ταξιδεύαμε στο Δουβλίνο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ, κάθε κομμάτι που θα χρησιμοποιώ σε αυτά τα βίντεο θα έχουν να κάνουν σίγουρα με το στυλ και την κουλτούρα της πόλης για να ταιριάζουν και να δένουν με το κλίμα και με το τι βλέπεις στην εικόνα σου. Δεν μιλάω για την Epidemic Sound μόνο επειδή σπονσοράρει αυτά τα βίντεο, αλλά πραγματικά μιλάω με τόσο πάθος για τη μουσική της, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ως creator πόσο δύσκολο είναι να βρεις μουσική, να ταιριάξει τέλεια με το βίντεό σου, να σε ικανοποιήσει, να κάνει κλικ με αυτό που θέλεις να δημιουργήσεις και φυσικά μην έχεις πρόβλημα με copyrights και οτιδήποτε άλλο. Οπότε το πρόβλημα που σας λύνει η Epidemic είναι να βρείτε εύκολα μουσική για τα βίντεό σας και ποιοτική μουσική, πολύ καλή μουσική που σίγουρα θα ταιριάζει στις περιστάσεις του βίντεο που θέλει να κάνετε. Οπότε αν είσαι creator και κάνεις βίντεο, δεν έχεις παρά να πατήσεις το link κάτω στο description και να πάρεις ένα μήνα δωρεάν συν 2 μήνες με 50% έκπτωση με τον κωδικό VASILIS50OFF, που είναι αυτός εδώ ο κωδικός. Στο συννεφάκι κάπου θα τον βάλω, εκεί θα ταιριάζει τέλεια. Εκμεταλλεύσου τον δωρεάν μήνα που έχεις, γιατί θα δεις ότι τα βίντεό σου μεταμορφώνονται με μια ποιοτική καλή μουσική και πραγματικά αυτό μπορεί να σε το εγγυηθώ 100% από τη δική μου προσωπική εμπειρία. Τώρα λοιπόν, αφού μιλήσαμε για την Epidemic, ήρθε η ώρα να αφήσω εδώ το υπέροχο ποταμάκι, το οποίο είναι φανταστικό. Κάποιοι βουτάνε κιόλας εδώ. Έχω βουτήξει σε τέτοιο ποτάμι μία φορά όσο είμαι εδώ στη Γερμανία. Δεν είναι τόσο ωραία εμπειρία, δεν είναι τόσο απολαυστικά, αλλά επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι, πολλοί βουτάνε και δροσίζονται. Όμως καλύτερα, έχω μια καλύτερη ιδέα, να πάμε προς την πόλη, να σας δείξω το αγαπημένο μου σημείο εκεί, που σίγουρα το έχω δείξει σε κάποια από τα βίντεο, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, είναι τέλεια εποχή αυτή τη στιγμή για να πηγαίνεις βόλτα προς τα εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανακάνουμε, οπότε σηκωνόμαστε και πάμε προς την πόλη. Δείτε ένα βαν! Τέλειο! Αυτό είναι απίστευτο κομμάτι. Και όπως περιμένω το τρένο εδώ, ο καιρός όταν είναι καλός στη Γερμανία και έχει ήλιο είναι σαν ψεύτικος. Κοιτάξτε εδώ τα σύννεφα πώς είναι. Είναι σαν ψεύτικο τοπίο όλο. Και ειδικά στις πεδιάδες, αν έχεις καλή θέα και βλέπεις όλη την πεδιάδα όπως από το σπίτι πάνω, είναι η τέλεια περίοδος να έρθεις. Βέβαια, υπάρχει ένας λόγος για να μην έρθει στη Γερμανία αυτή την περίοδο. Με τα τρένα στη Γερμανία έχει γίνει ένας χαμός, πραγματικός χαμός. Τι έχει γίνει με τα τρένα? Με τα τρένα έχουν κάνει το εισιτήριο για όλη τη Γερμανία με 9 ευρώ το μήνα. Δίνεις 9 ευρώ το μήνα και ταξιδεύεις όλη τη Γερμανία. Οπότε, όπως είναι λογικό, όλοι χρησιμοποιούν τα τρένα. Όλοι. Και τα τρένα γεμίζουν σε βαθμό επικίνδυνο. Ήδη εκτροχιάστηκε ένα τρένο, νομίζω, προς το Μόναχο, γιατί ήταν υπέρβαρο. Σκοτώθηκαν 4 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, και τραυματίστηκαν πολύ περισσότερα. Και γενικά κάθε μέρα κυρώνονται διαδρομές, οπότε όταν θες να πας κάπου από ένα σημείο στο άλλο θα έχεις ακυρωμένες διαδρομές, θα χάσεις τρένα, θα πρέπει να περιμένεις, μπορεί για μία ώρα να καταλήξεις να κάνεις 6-7 ώρες. Εγώ την πρώτη μέρα που ήρθα έκανα 6 ώρες ή 7 ώρες, δεν θυμάμαι, για μία διαδρομή μια μισή ώρα από Φραγκφούρτη εδώ. Οπότε είναι πραγματικά μια ταλαιπωρία διανόητη. Και αυτό θα γίνεται μέχρι τέλος Αυγούστου. Ισχύει το εισιτήριο. Οπότε μέχρι τέλος Αυγούστου θα είναι αυτή η κατάσταση. Nächster Halt, Winterhausen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Servus. Servus. Αχα, έχει μαραθώνιο σήμερα, δεν το ήξερα αυτό.
Οπότε δεν μπορούμε να πάμε εκεί στη γέφυρα που είναι το αγαπημένο μου σημείο, γιατί περνάνε με το... είναι κλειστός ο δρόμος και περνάνε οι αθλητές. Οπότε πρέπει να πάμε δίπλα στο ποτάμι και θα σας δείξω με τον drone αυτή τη γέφυρα που είναι το αγαπημένο μου σημείο. Και εδώ κάτω από τη γέφυρα, κάτω από αυτή εδώ τη γέφυρα, κάνουμε καγιάκ. Αυτή εδώ λοιπόν η γέφυρα, η οποία είναι η παλιά γέφυρα. Δεν περνάνε αμάξια πια. Και εδώ μαζεύεται ο κόσμος, πίνει κρασί. Από πάνω έχει στηθεί αυτό εδώ πέρα το κάστρο, που έχω κάνει βίντεο που αυτό εδώ το μικρό το πυργάκι είναι εμπνευσμένο το παραμέθυς Ραπουντζέλ από αυτό εδώ. Και αυτό νομίζω ότι ήταν το σημερινό βίντεο εδώ σε αυτό το υπέροχο ποταμάκι με το καστράκια και τις γεφυρούλες και τις παπιούλες. Θα σηκώσω τον drone για να σας αποχαιρετήσω για το σημερινό βίντεο. Εμείς θα τα πούμε σύντομα σε ένα βίντεο από Παρίσι, νομίζω. Θα είναι από Παρίσι. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe εδώ, γιατί πραγματικά έρχονται κάποια φανταστικά βίντεο σε αυτό το καινούργιο κανάλι. Και αν υπομονώ τόσο πολύ να γίνουν και να τα κάνουμε upload και να τα δείτε, με το sticker αυτό θα έχουμε ένα tradition σε αυτό το κανάλι, που δεν θα σας το πω τώρα, αλλά θα το δείτε από το πρώτο βίντεο. Αυτό το sticker θα είναι κάτι που θα μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς κατά κάποιο τρόπο στο βίντεο και θα το μάθετε όλα σύντομα. Ακολουθήστε και το Instagram, που εκεί ανεβάζουμε όλα τα updates, οπότε θα πούμε σύντομα μέσα και από τα δύο κανάλια, και από το ελληνικό και από το αγγλικό. Αυτό το βίντεο κλείνει εδώ. If my highs are highs, my lows are low. Need to blow off some steam to get back. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. Αυτό εδώ το μέρος που βρίσκομαι τώρα δεν είχα πατήσει να γράφει. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πού πήγε. Αλλά αυτό πραγματικά ήμουν σίγουρος θα το έχανα. Πού μπορεί να πήγε αυτό εδώ το πραγματάκι από το μικρόφωνο. Πραγματικά είναι εντελώς άχρηστο αυτό το πραγματάκι στο road, το μικροφωνάκι, γιατί φεύγει πάντα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην το χάσεις. Δεν ξέρω καν γιατί το έχουνε. Και έχουνε και δύο, και καλά ότι αν χάσεις το ένα. Αυτά χάνεις, θέλεις 15 κάθε φορά που θα κάνεις ένα βίντεο. Ωραία. Τέλεια. Το βρήκα. Το βρήκα, απίστευτο, βρήκα αυτό το πραγματάκι το οποίο χάνεται συνέχεια, πραγματικά road, έχεις κάνει πολύ κακή δουλειά με αυτό εδώ το dead cut, πρέπει να βρεις έναν άλλο τρόπο να το βάζεις πάνω στο μικροφωνάκι, ωστόσο το μικροφωνάκι είναι μια χαρά.